οδηγού. Αναπτερώθηκαν, κυρία Μαθιού, οι ελπίδες σας. Ναι, αναπτερώθηκαν οι ελπίδες μου και η αγανάκτησή μου επίσης για όλους τους αρμόδιους, οι οποίοι δεν κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή να φωνάξουν δυνάμεις και από την Ιταλία, και έπρεπε να έρθουν από την Αλβανία, δηλαδή το πυροσβεστικό, το μεγάλο, με δύο μικρά πυροσβεστικά να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Αυτή την τεράστια φωτιά στο καράβι. Γιατί δεν ήρθανε και άλλη βοήθεια. Όπως θα κάνανε σε περίπτωση που ήταν αδελφός ή σύζυγος κάποιου από τους κυβερνώντες. Γιατί δεν ήρθαν άλλες. Δεν φώναξαν δυνάμεις από Ιταλία, που είναι η πλειοκτήτρια εταιρεία. Ειδικές στολές να μπορούν να παρέμβουν μέσα στο χώρο που αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι είναι ζωντανοί. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες του ανθρώπου, είναι ζωντανοί και φωνάζουν για βοήθεια. Και υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να μπουν, να πάρουν ειδικές στολές, να ζητήσουν βοήθεια από το εξωτερικό και να μπορούν να πούνε. 12 άνθρωποι. Είναι δυστύχημα ότι έχουμε χάσει την ανθρωπιά μας. 12 άνθρωποι. Κύριε Μητσοτάκη και κύριε Πλακιωτάκη, που βγαίνετε στην τηλεόραση από την καρέκλα σας και λέτε ότι υπάρχουν μεγάλες θερμοκρασίες. Απαντήστε μου, αυτός ο άνθρωπος που κατέβηκε από αυτές τις θερμοκρασίες που υποστηρίζετε, ξυπόλυτος, πώς τα κατάφερε. Αν ήταν ο αδελφός σας, τι θα κάνατε. Κάντε το ίδιο. Χτες. Κύριε Μπεκιάρη, είστε... Από την πρώτη στιγμή λέτε ότι ο σύζυγός σας... Είναι ζωντανός. Είναι επαγγελματίας, ικανός και είναι ζωντανός. Και περιμένει βοήθεια. Είναι ζωντανός. Το γνώριζε το πλοίο. Το γνώριζε πάρα πολύ καλά το πλοίο. Και γι' αυτό είχε αρνηθεί να πάρει καμπίνα, γιατί γνώριζε και τις άθλιες συνθήκες υγιεινής που επικρατούν σε αυτά τα πλοία του συγκεκριμένου πλειοκτήτη, ο οποίος... Έλεγε σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν ότι καίει τα πλοία του για να εισπράττει τις αποζημιώσεις. Για ποιο λόγο επέλεξε ο σύζυγός σας να κοιμηθεί στα καταστρώματα στο πάρκινγκ, να το εξηγήσουμε λίγο. Να μπουν τα συνεργεία, παρακαλώ. Το ΕΜΑΚ από την Πάτρα, περιμένουμε να έρθει η ΕΜΑΚ από την Πάτρα. Δεν υπάρχουν συνεργεία από την πρώτη στιγμή. Δεν υπάρχει τίποτα. Και άλλες δυνάμεις. Ειδικές στολές, παιδιά, μεγάλα πυροσβεστικά. Γιατί αφήνετε 12 ανθρώπους να καίγονται στο Auschwitz? Γιατί? Ας έρθει ένας υπεύθυνος να μου δώσει απάντηση στο ερώτημά μου. Γιατί, σας παρακαλώ. 12 άνθρωποι. Και αυτό το ερώτημα είναι, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτή τη στιγμή, Μάριε, και είναι ακόμα πιο επιτακτικό από τη στιγμή, μάλιστα, που υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως είπε η κυρία Μπεκιάρη, βγήκε ξυπόλυτος από το καράβι αυτό. Νομίζω ότι ολονών η προσοχή πρέπει να στραφεί εκεί και όποιος μπορεί κάτι να κάνει, να το κάνει. Από αέρα, από θάλασσα, δεν ξέρω, από ανθρώπους που μπορούν να μπουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος βγήκε ζωντανός και υπάρχουν άλλοι 11 εκεί μέσα που, όπως λέει η κυρία Μπεκιάρη, επικοινωνούν και φωνάζουν και είναι ζωντανοί. Τώρα. Να γίνει ό,τι μπορεί. Ειδικές στολές, μεγάλα πυροσβεστικά, να μπορέσουν να κατέβουν στα καταστρώματα. Να μεταφέρει την δύναμη, την καλή δύναμη και κουράγιο από εμάς, Μάριε, στη γυναίκα. Σας παρακαλώ. Καταλαβαίνουμε απόλυτα τον πόνο της και την αγωνία της. Αν μπορούσε να μπει η μόνη της, θα το είχε κάνει.